Στην επίσημη ανακοίνωση της εξιχνίασης της δολοφονίας και του τεμαχισμού του πτώματος 26χρονου Πακιστανού στο Ρέθυμνο, προχώρησε χθες η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Κρήτης. Την ώρα που η προανάκριση συνεχίζεται από τις υποδιευθύνσεις ασφάλειας Ρεθύμνου και Χανίων, οι αρχές αναζητούν τα ίχνη του δράστη. Πρόκειται για τον ομοεθνή συγκάτοικο του θύματος, με τον οποίο εργαζόταν μαζί σε οικοδομικές εργασίες. Είναι παλιό έγκλημα, πριν ένα μήνα περίπου. Βασικά δεν πρέπει να έχουμε σε κανένα εμπιστοσύνη σήμερα, είτε ομοεθνής μας είτε αλλοεθνής. Δεν σημαίνει ότι οι αλλοεθνείς μόνο κάνουν εγκλήματα. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, σε βάρος του πακιστανικής καταγωγής δράστη έχει σχηματιστεί δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα. Η αστυνομική της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρεθύμνου, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χανίων, στο πλαίσιο μεθοδικής, εξειδικευμένης αστυνομικής έρευνας και εμπεριστατωμένης προανάκρισης και με την κατάλληλη αξιοποίηση και αξιολόγηση στοιχείων, οδηγήθηκαν στο σπίτι που διέμεναν θήτης και θύμα στα περιβόλια. Αυτό είναι πολύ θετικό. Το ότι δηλαδή βρέθηκε η αίτια, τέλο πάντων, μάλλον ο αίτιο δεν θα βρέθηκε, αλλά υποψιάζονται ποιο είναι. Είναι ευχάριστο από αυτή την άποψη και δυσάρεστο βέβαια πάρα πολύ όταν ζούμε σε μια κοινωνία ανεξάρτητα από εθνικότητα και ποιοι είναι ο καθένας να δημιουργούνται τέτοιες καταστάσεις. Να μας θυμίζουν δηλαδή την εποχή νεότερη, φραζία ας πούμε. Ναι. Ο δράστης φέρεται να σκότωσε με μπαλτά τον 26χρονο και στη συνέχεια, σύμφωνα με την αστυνομία, τεμάχισε τη σωρό και έβαλε σε διαφορετικές σακούλες τα κομμάτια τα οποία πέταξε σε κάδους ανακύκλωσης. Μόλις μία μέρα μετά εντοπίστηκαν τα πρώτα φρικιαστικά ευρήματα στο εργοστάσιο της ΔΕΔΙΣΑ στα Χανιά. Είναι όμως και λαοί οι οποίοι έχουν μια εντελώς διαφορετική νοοτροπία, για αυτούς η ζωή δεν μετράει όπως εμάς εδώ στην Κρήτη, στην Ελλάδα. Και ίσως είναι και αυτοί οι λόγοι. Η προανάκριση από τις αστυνομικές διευθύνσεις του Ρεθύμνου και των Χανίων συνεχίζεται, με τις αρχές ωστόσο να εκτιμούν ότι ο δράστης βρίσκεται εκτός Κρήτης.